Σας, σας κάλεσα σήμερα εδώ ε, για να σας πω δύο-τρία πράγματα για το Δήμο Άργους Μυκηνών ε, και σχετικά με την ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου. Η ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου γίνεται με χρήματα Ευρωπαϊκών Ταμείων, δεν έχει καμία σχέση ο Δήμος και βέβαια κάποιος μικρός και απερίσκεπτος γεμπελισμός που γίνεται και μιλάω για κάποιους προπαγανδιστές του γλυκού νερού, οι οποίοι βγαίνουν και λένε ότι ο Δήμαρχος δίνει λεφτά για την ανάπλαση και δεν κλείνει τις γούβες στους δρόμους. Ε, λοιπόν, θα τους πω, λοιπόν, ότι πρώτον τα χρήματα δεν είναι του Δήμου, τα χρήματα είναι των Ευρωπαϊκών Ταμείων και αυτά τα χρήματα των Ευρωπαϊκών Ταμείων είναι χρήματα τα οποία, ειλικρινά, δεν περνάνε από το Δήμο. Έρχονται κατευθείαν να πληρωθεί ο εργολάβος που προέκυψε μέσα από διαγωνισμό. Και μιλάμε για διαγωνισμού οι οποίοι επικυρώνονται από 700 μεριέ. Αυτά τα λέω γιατί όταν δεν κάνει ο Δήμαρχο έργα, ο Δήμαρχο είναι βλάξ και δεν κάνει έργα. Όταν ο Δήμαρχο κάνει έργα και μπαίνει σε έναν αγώνα για να, να φέρει έργα στον τόπο του, ο Δήμαρχο κάνει τα έργα για να φάει. Λοιπόν, δεν ξέρω τι γινόταν σε άλλε εποχέ, αλλά εγώ έχω μάθει να μιλάω αυτή τη γλώσσα και αυτοί οι οποίοι λένε τέτοια πράγματα, παρακαλώ το λαό εκείνη την ώρα να πάρει στα χέρια του την κατάσταση. Κυκλοφορούν μερικοί τέτοιοι τύποι που προσπαθούν να αμαυρώσουν το όνομά μου. Δεν ξέρω τι κάνανε στο παρελθόν άλλοι. Και δεν με ενδιαφέρει. Τα χρήματα είναι του Ευρωπαϊκού Ταμείου, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, γίνονται, δίνονται μόνο για αυτό το έργο. Μόνο για αυτό το έργο. Για τίποτα άλλο δεν δίνονται. Δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε αυτά τα λεφτά και να τα βάλουμε κάπου αλλού. Πάμε στι λακκούδε. Όταν θα δείτε του βουλευτέ, και ιδιαίτερα αυτού που κυβερνούν σήμερα, όπω έλεγα και για του χθεσινού, για να μην μπερδευτούμε, να του περιλαβαίνετε. Να του περιλαβαίνετε γιατί έχουν φτάσει οι μειώσει των κονδυλίων για του Δήμου 90%. Με τι θα τι κλείσω τι λακκούδε. Πετε μου, με τι θα τι κλείσω τι λακκούδε. Με περιττώματα σκουπιδιών. Με τι θα τι κλείσω τι λακκούδε. Με χώμα. Με τι θα τι κλείσω τι λακκούδε. Προσωπικό δεν μα επιτρέπουν να πάρουμε. Χρήματα δεν μα δίνουν για να κάνουμε αυτή τη δουλειά και τα λιγοστά που έχουμε, γιατί είμαστε ένα από του Δήμου, του λίγου στην Ελλάδα, που έχουν πέντε δραχμέ στην άκρη. Αλλά είναι πέντε δραχμές γιατί κάθε τρει και λίγο φτύνει αυτό το πράγμα. Κατεβαίνει, θα τι κλείσουμε τι λακκούδε όταν σταματήσει να βρέχει. Γιατί όσο βρέχει, θα υποστούμε την ταλαιπωρία και τη βάσανο να ξαναπάμε. Και δεν υπάρχουν χρήματα για να ξαναπάμε. Εξομολόγηση κάνω σήμερα. Να με ακούσετε όλοι. Αποφάσισα να βγαίνω μόνο όταν έχω σοβαρά θέματα να πω. Η ανάπλαση ξεκίνησε στο κέντρο του Άργου. Αναπλάονται 40 στρέμματα. Με λεφτά τη Ευρώπη, όχι δικά μα λεφτά. Άρα. Αυτοί οι τρελοί λοιπόν που γυρνούν έξω, οι δύο-τρει τρελοί και αλωνίζουν το πάρκο, την πλατεία δεξιά και αριστερά και προσπαθούν να κάνουν μία μορφή κατά τη δική του άποψη προπαγάνδα που δεν είναι τίποτα άλλο. Ένα κουβά λάσπη κάθε πρωί εναντίον του καμπόσου. Α το κάνουν. Αλλά η κοινωνία όμω είναι ενημερωμένη από μένα. Α έρθει στι τεχνικέ υπηρεσίε, α έρθει εδώ κάτω να ρωτήσει από πού είναι τα κονδύλια, ποια είναι ακριβώ η διαδικασία που είναι. η διαδικασια που ειναι κρύψουμε κάτι. Θα σα πω και κάτι άλλο. Άκουσα χθε σε μια συζήτηση και θέλω να το θέσω αυτό. Κάποιος παλιός πολιτικός, το οποίο ο λαός του γύρισε την πλάτη, γύρισε και είπε ότι αυτά, αυτό το έργο γίνεται, της ανάπλασης, για τις εργολαβίες, για τις τοπικές εργολαβίες. Έτσι ακριβώς είναι, όπως το λέει. Αλλά βέβαια αυτό στο μυαλό του είχε άλλες εργολαβίες, πι, πιθανόν τις έκανε στο παρελθόν. Δεν ξέρω αν έκανε ή αν δεν έκανε και δεν με ενδιαφέρει. Εμένα εκείνο που με ενδιαφέρει είναι ότι να σταματήσουν να λένε οι λιθιότητες. Και ακριβώ έτσι το λέω και γελάω γιατί οι άνθρωποι δεν είναι, προσπαθούν να κάνουν κακό, αλλά δεν έχουν καταλάβει ότι δεν γίνεται σε μένα κακό. Και του το έχει πει και ο λαό πρόσφατα. Του εξευτελίζει ο ίδιο ο λαό. Εσεί εσείς οι ίδιοι του εξευτελίζετε. Είπε λοιπόν ότι γίνονται για τι υπεργολαβίε. Ναι, εμεί είπαμε στην εταιρεία και το είναι καταγεγραμμένο στου δικού σα διάβλου που το έχετε πάρει αυτό, το έχετε καταγράψει. Παρακάλεσα προσωπικά την εταιρεία να πάρει ανθρώπου από εδώ να δουλέψουν. Να κάνει προμήθειε από εδώ την ημέρα που υπέγραφα ζήτησα μπροστά στις κάμερες να μιλήσει ο ίδιος ο άνθρωπος που, έκανε την εργολα... που πήρε την εργολαβία με διαγωνισμό το τονίζω και 36% έκπτωση ένα έργο δηλαδή από 100% που ήταν κατέβηκε 36% κάτω αυτό το έκανε για να μπορέσει να πάρει την εργολαβία μέσα από τόσες άλλες εταιρείες οι οποίες είχαν έρθει στο διαγωνισμό. Και τον παρακάλεσα, λέγοντά του: Πάρε ανθρώπου να δουλέψουν από εδώ, να μείνουν χρήματα στον τόπο μα. Και αυτό λοιπόν που έκανα και το κέρδισα, γιατί έτσι θα γίνει, θα πάρει ανθρώπου να δουλέψουν από εδώ. Κάποιο λοιπόν άνθρωπο, ο οποίο είναι λασπολόγο και σκοταδιστή, προσπαθεί να, να σπηλώσει το Δήμαρχο. Εκλογέ έχουμε το 19 το καλοκαίρι, το 2019. Το σχέδιο του Νοτιού Τμήματο θα είναι έτοιμο. Η ανάπλαση θα είναι έτοιμη και θα είναι μια κούκλα. Θα έχουμε κάνει όλε εκείνε τι παρεμβάσει με, το, με τα πνευματικά κέντρα, θα έχουμε κάνει τη διευθέτηση όλων των πραγμάτων και τότε λοιπόν του λέω από σήμερα, εάν είναι καλά και τον βοηθά η υγεία του, και εμένα βέβαια από την άλλη μεριά, το 19 το καλοκαίρι θα ξαναζητήσω από το λαό του τόπου μου να με ξαναψηφίσει. Εάν νομίζει ότι τελειώσαν τα έργα και δεν έχουμε τίποτα άλλο να προσφέρουμε, να με στείλει στο σπίτι μου. Εάν όμω πρέπει, έχω δυνάμει και μπορώ, του παρακαλώ όλου αυτού του λασπολόγου να στοιχηθούν, να ξαναμαζευτούν πάλι όλοι μαζί και να ξανάρθουν να πούν στον κόσμο ότι θα κάτσουν απέναντί μου για να μηδενίσουν το έργο μου. Το έργο του καμπόσου δεν μηδενίζεται. Ο καμπόσο παλεύει για τον τόπο του. Ο καμπόσο αγωνίζεται για αυτό το λαό. Και στι δύσκολε ώρε γίνονται έργα. Α σταματήσουν λοιπόν τη λάσπη και τη βρώμα. Πάμε να γίνουμε όμορφοι, πάμε να γίνουμε αλλιώτικοι. Και αυτόν τον δρόμο δεν θα μα τον κλείσει κανένα σκοταδιστή, κανένα ανελεύθερο και κανένα από εκείνου που στο παρελθόν έκαναν πολύ μεγάλο κακό σε αυτόν εδώ τον τόπο. Αυτό ο τόπο έχει δημοτική αρχή. Τα τελευταία τι δύο αυτέ θητείε έχει δημοτική αρχή. Και παλεύει. Και αναγνωρίζεται αυτό από όλο τον λαό. Εάν δεν στέλνει χρήματα η κυβέρνηση, δεν ευθύνεται ο Δήμαρχο. Εάν δεν στέλνει χρήματα η κυβέρνηση, ευθύνονται εκείνοι. Και όταν του βρίσκεται, να του το λέτε. Με όσα λιγοστά έχουμε και με ό,τι μπορούμε. Κάνουμε πραγματικά θαύματα σε δύσκολε ώρε. Η ερώτηση αντιστρέφεται. Τι έκαναν εκείνοι όταν τα λεφτά ερχόντουσαν με τα τρένα και με τα φορτηγά. Κανένα έργο δεν είδα. Τα λεφτά ερχόντουσαν, αλλά έργα δεν είδα. Πού πήγαν τα λεφτά. Αυτά ψήφισε ο λαό πέρσι το Μάιο. Και αυτά θα ξαναψηφίσει το 19. Ο λαό δεν ξεχνά. Τιμωρεί και επιβραβεύει.